Να καλημερίσουμε όμως τον Τάκη Αλεξανδράκη, τον πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Λακωνίας, για να συζητήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα. Καλό μήνα κιόλας. Έχουμε καιρό λίγο να σε δούμε και να τα πούμε. Να είσαστε καλά, οι αγαπημένοι φίλοι, όλοι οι συνεργάτες, να έχετε μια καλή πορεία και με πολύ αγώνα και πολύ δύναμη να προσφέρετε καθημερινά σε αυτή την πολύ όμορφη ενημέρωση και την ωραία προσέγγιση που έχετε στα θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι σημαντικό έχεις να μας ανακοινώσεις σήμερα? Να πούμε καταρχήν ότι θα συζητήσουμε ένα ζήτημα που αφορά σε όλους τους πολίτες και στη σχέση τους με τις διάφορες υπηρεσίες, με το δημόσιο. Και κυρίως και θα με πρέπει... την πρόνοια. Βέβαια, θα πούμε ακριβώς. Πρέπει να είναι όλοι οι πολίτες πανέτοιμοι κάθε στιγμή να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους. Δηλαδή, δεν πρέπει να δέχονται χωρίς καμία ένσταση και χωρίς γραπτή εντολή ή παρότρινση από την υπηρεσία, την οποιαδήποτε, κάτι το οποίο τους αναφέρεται προφορικώς. Στο συγκεκριμένο θέμα, έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλά ζητήματα, όπου οι διάφορες υπηρεσίες αρνούνται να δεχθούν έγγραφα, πιστοποιητικά αναπηρίας, τα οποία είναι ενισχύ, διότι είναι και εφόρους ζωής, παροτρύνοντας με εντολή τους γραπτή σε αυτό το σημείο τους πολίτες να απευθυνθούν στα ΚΕΠΑ και να εκδώσουν μια καινούρια υγειονομική επιτροπή, ένα καινούριο πιστοποιητικό όπου θα έχει επικυρωποιημένα τα στοιχεία της αναπηρίας τους. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν με το ΚΕΠΑ, τις καθυστερήσεις, τις μεγάλες μειώσεις που παρουσιάζονται στα ποσοστά αναπηρίας που δίδονται σε ανθρώπους, τους οποίους τους κάνουν να ανατρέπουν όλη τη ζωή τους, και ταυτόχρονα οι καθυστερήσεις παρατηρούνται, δημιουργούν προβλήματα γιατί υπάρχουν εξελίξεις που πρέπει να γίνουν γρήγορα. Σε λίγο θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι, για παράδειγμα, να έχουν ΚΕΠΑ. Όμως, η απόρριψη που προφορικά κάνει η κάθε μια υπηρεσία στο έγγραφο αναπηρίας, το πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει στα χέρια του νόμιμα και ισχύει εφόρου ζωής ο κάθε πολίτης, δεν δίδεται ποτέ γραπτός. Σε αυτό το σημείο ακριβώς, η δική μου επέμβαση, μετά από την παρότριση ενός φίλου που μου ζήτησε τη βοήθεια για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, προσέφερα εθελοντικά τις οδηγίες μου στον άνθρωπο αυτό και έκανε το απλοϊκό. Ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία εγγράφως το απορριπτικό έγγραφο σε σχέση με το πιστοποιητικό αναπηρίας του ΙΚΑ που κατήχε στα χέρια του εδώ και χρόνια και το οποίο ισχύει εφόρου ζωής. Η υπηρεσία, αδυνατώντας να εκδώσει τέτοιο έγγραφο, διότι βασισμένος εγώ στις νομοθετικές διατάξεις δεν εφήβρα κάτι, απλά εφάρμοσα τους νόμους. Οι νόμοι τι λένε? Κάθε έγγραφο του ελληνικού δημοσίου συνάγεται αυτό από το σύνολο της νομοθεσίας, μετά και από επικοινωνία που είχα και με τον συνήγορο του πολίτη. Ένα έγγραφο το οποίο έχει νομίμως εκδοθεί από μια δημόσια υπηρεσία και φέρει τη συνογγυλή στο αγίδα του κράτους, ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Άρα, εφόρου ζωής. Αυτό λοιπόν το έγγραφο καμία υπηρεσία δεν μπορεί να το απορρίψει. Δηλαδή, προσκομίζω εγώ σε έναν αρμόδιο, σε μια υπηρεσία, το πιστοποιητικό αναπηρίας, το οποίο έχω νόμιμα από μια υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ, έχει εκδοθεί πριν το 2011, γιατί για εκείνο το συγκεκριμένο ζήτημα μιλάμε, πριν την εφαρμογή του ΚΕΠΑ, και το οποίο ισχύει εφόρου ζωής όπως πιστοποιείται με σημείωση πάνω στο έγγραφο. Η υπηρεσία στην οποία το προσκομίζω συνήθως μου λέει προφορικά ότι πρέπει να φέρω ΚΕΠΑ και δεν δέχεται αυτό το έγγραφο. Την γραπτή απόρριψη του εγγράφου δεν μπορεί να τη δώσει, διότι ακυρώνει με αυτόν τον τρόπο και δεν έχει το νομικό δικαίωμα ένα επίσημο έγγραφο της ελληνικής πολιτείας που έχει ισχύ εφόρου ζωής. Και τι με μπορεί να τρόπο, γίνει δηλαδή? Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διεκόπη ένα επίδομα στον συγκεκριμένο φίλο ο οποίος με πλησίασε και ζήτησε τη βοήθειά μου. Του έδωσα τις οδηγίες. Η υπηρεσία δεν μπορούσε να συνεχίσει την τακτική που διατηρούσε επί σειρά μηνών, να μην του δίνει τα απαραίτητα, αυτά που δικαιούτο εφόσον είχε νόμιμο πιστοποιητικό του ΙΚΑ, και πλέον αναγκάστηκε, γιατί αυτό είναι και το νόμιμο, το απλά νόμιμο και θεσμοθετημένο, να δεχθεί το πιστοποιητικό αυτό που νόμιμα προσκόμιζε ο φίλος μου, πιστοποιητικό αναπηρίας, και βάσει αυτού
δυνάμει του νόμου που έχει βγει το 2015 συνεχίζει την παραχώρηση της επιδότησής του κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, υπάρχει τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Τι θα γίνει ότι δεν υπάρχει μία σταθερά σε αυτό όλο ακριβώς, αυτό που περιγράφεις. Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει και να πληροφορήσουμε τους πολίτες. Κάποιοι ενδεχομένως συμπολίτες μας μπορεί να πέσουν θύματα αυτού του γραφειοκρατικού κενού, αυτής της γραφειοκρατικής παρερμηνίας. Πώς να το χαρακτηρίσω? Η οδηγία αυτή τη στιγμή... Μιλάς για τα δικαιώματα όλων, αλλά κάποιοι δεν τα γνωρίζουν. Ναι, η οδηγία αυτή τη στιγμή είναι να μην δέχεται κανένας, όπως θα ήταν και το σωστό να εφαρμόζονταν πάντα, να μην δέχεται κανένας μία προφορική παρότρινση οποιασδήποτε υπηρεσίας για να κάνει μία πράξη χωρίς να έχει την έγγραφη εντολή ή την έγγραφη απόρριψη, όπως λέμε τώρα, αυτό ακριβώς που σας περιέγραψα λίγο πριν. Έτσι. Η υπηρεσία, αυτό συνολικά λοιπόν, ή μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση? Για όλους. Για όλους τους ανθρώπους. Συμβαίνει, λοιπόν, συμβαίνει για όλες τις περιπτώσεις. Την τώρα, για παράδειγμα. Φορά, την επόμενη φορά που κάποιος συμπολίτης μας, ή ακόμη και εμείς, έτσι. Βεβαίως. Το διευρύνουμε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα αμαία. Σε περίπτωση που δεχτούμε μία αρνητική απάντηση προφορική για, κάποια, για κάποιο αίτημά μας, πρέπει να το ζητήσουμε εγγράφως αυτό, έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο, το σημείο κλειδί στην υπόθεση. Να, ζητήσουμε... να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Εμένα μου έκανε εντύπωση λίγο πριν μία εβδομάδα είχα πάει στα ΚΕΠ για ένα θέμα που έπρεπε να διευθετήσουμε για το σχολείο, ήταν κάτι τυπικό. Και έπρεπε να υποβάλω μία αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου που δεν ήταν κάτι πολύ προσδιορισμένο και όλα αυτά. Αλλά μετά, επί τρεις μέρες, οι υπάλληλοι μου τηλεφωνούσαν για να με ενημερώσουν για το τι γίνεται την όλη διαδικασία και μετά τέλος πάντων να μου πούνε ότι η αίτηση απορρίφθηκε. Και αναρωτήθηκα, άρα γι' αυτό μπορούν τώρα οι υπάλληλοι στα ΚΕΠ να το κάνουν για όλους τον κόσμο που πηγαίνει εκεί να εξυπηρετηθεί, γίνεται. Είναι αδύνατον, έτσι δεν είναι, να τηλεφωνούν τώρα κάθε μέρα μάλλον στον ενδιαφερόμενο και να δείχνουν και τόσο. Επομένως, το χαρτί, αυτό που λες, το χαρτί που θα φεύγεις από τα ΚΕΠ που θα έχεις στα χέρια σου, θα λύσει πάρα πολλά από όλα αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας. Γιατί τουλάχιστον θα έχει ένα πιστήριο ο πολίτης, ένα χαρτί. Βεβαίως, ένα... βεβαίως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σας εξηγώ και σας λέω, έπαψε η επιδότηση του συγκεκριμένου φίλου, γιατί εθελοντικά εγώ τον ενίσχυσα, να το τονίσω αυτό, να μην θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ότι κάνουμε οποιαδήποτε διαφήμιση για φυσικά, το συγκεκριμένο φυσικά, ζήτημα. Πάντοτε εθελοντικά, εξάλλου είσαι και πρόεδρος του Σωματείου Λακωνίας. Βεβαίως, βεβαίως. Μου ζήτησε λοιπόν την νομική μου βοήθεια ως δικηγόρου και του εξήγησα ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Το είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, στα τελευταία δευτερόλεπτα της προηγούμενης παρουσίασης που είχα τη χαρά να είμαι και στο στούντιο. Ναι, σας ανέφερα ότι κάτι είναι στα σκαριά και τελικά αποδείχθηκε. Μάλιστα. Η υπηρεσία λοιπόν, η οποία είχε αναστείλει την επιδότηση του συγκεκριμένου φύλου εδώ και ορισμένους μήνες, ζητώντας το πιστοποιητικό του ΚΕΠΑ, πλέον δέχεται το πιστοποιητικό του ΙΚΑ για να συνεχίσει την νόμιμη επιδότησή του. Ωραία. Όπως έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής. Δεν έπρεπε να έχει σταματήσει ποτέ συγκεκριμένα η επιδότησή του. Τώρα θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις. Ζητούν οι ΔΟΗ, ζητούν ΚΕΠΑ. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Αν δώσουν ένα έγγραφο απορριπτικό, ένα επίσημο έγγραφο, ότι απορρίπτουν το παλιό πιστοποιητικό, που είναι ενισχύ βέβαια, πιστοποιητικό αναπηδείας, και ζητούν μόνο ΚΕΠΑ, θα είμαστε σωστοί, αλλά αυτή την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού είναι αδύνατο να την δώσουν. Ωραία. Ίσως σαφέστατο, Στάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς η γραφειοκρατία χτυπά την πόρτα όλων των πολιτών, μηδενός εξαιρουμένου, και είναι το μεγάλο εμπόδιο που ορθώνεται μπροστά μας σε κάθε βήμα μας. Υπάρχουν δυστυχώς και κάποια ΚΕΠ μικρότερα που μπορεί να εξυπηρετούν έτσι όσο λίγο καλύτερα, αλλά υπάρχουν και άλλα που είναι εκεί αδύνατο να εξυπηρετηθεί ο κάθε πολίτης όπως πρέπει. Επομένως, έτσι όπως μας εξήγησε αυτό το ειδικό χαρτί, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το ζητούμε και να κρατούμε αρχείο, θα βοηθήσει πάρα πολύ για την κάθε σε όλες τις δουλειά υπηρεσίες και διεκπαιρέωση που έχουμε. Ναι, ναι. Σε όλες τις υπηρεσίες. Θα τα ξαναπούμε, να είσαι καλά. Τάκη, να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματά μας στη Λακωνία. Και είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε άλλο, αν θέλει κάποια πληροφορία, Φέντε. Τα τηλέφωνα τα έχετε και στο στούντιο, να πλώ. Δώσουμε την βοήθεια στον Έλληνα πολίτη που ταλαιπωρείται πραγματικά καθημερινά μέσα σε αυτό το γραφειοκρατικό κυκαιώνα και φτάνει και σε απόγνωση πολλές φορές. Να είσαι καλά, Τάκη. Απλώς είναι η αλήθεια, κατευθείαν τα κέψου έρχονται στο μυαλό για γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί πηγαίνουμε εκεί για να διευκολυθούμε για άλλες υπηρεσίες και μετά πάμε σε άλλες και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής.